βίντεο. Έχω συσκευή στη ζωή μου, η καθημερινότητα μου έγινε ευκολότερη. Έχοντας ένα σωρό πράγματα να σκεφτώ μέσα στη μέρα μου, κάτι που σίγουρα δεν θέλω να με απασχολεί και είναι το κλείσμα. Ξεκίνησε ένας αγώνας το αν θα διεξαγόταν τελικά το παιχνίδι στο Δακοζάνης, αν θα γινόταν χωρίς οπαδούς, χωρίς θεατές, αν τελικά θα ερχόταν κόσμος στο γήπεδο, έπαιζε και η αναβολή, συσκέψεις επί συσκέψεων. Το πρωί, σήμερα το πρωί, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναβάλει το παιχνίδι. Ήταν ομολογμένος, ήταν μια δύσκολη προσπάθεια και μια δύσκολη απόφαση. Αλλά τελικά η ΕΠΟ και ο Ηρακλής, καταρχήν και ο Ηρακλής αλλά και η ΕΠΟ, συνένεσαν στο να αναβληθεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή σε ένα γήπεδο που θα αποφασίσει η ΕΠΟ. Όχι πάντως στο Δακοζάνης. Θα αναβληθεί προς τα πίσω, προς το λεπτό. Τι θα γίνει, τι θα αλλάξει μέσα σε